Κάρτερη θανάτου στήθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε επιστάτη εταιρείας Μαρμάρων στο Χρυσοχώρι του Δημουνέστου. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πυροβολισμό και κόπηκε το νήμα της ζωής του. Ο άτυχος ήταν πατέρας 2 παιδιών. Όχι, εξαιρετικό παιδί. Φίλος, καλός. Πολύ παρέα κάναμε. Εργάζεται χρόνια στο εργοστάσιο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτά τα πράγματα τώρα. Τι να σας πω. Ό,τι για να σας πω. Και πατέρας 2 παιδιών, κυνηγός, να το λέμε. Ναι, ναι. Ναι, φίλος, καλός. Πέσατε από τα σύννεφα. Ποιος δεν έπεσε. Είχε διαφορές με κάποιον, γνωρίζετε κάτι. Όχι, δεν γνωρίζω τέτοια πράγματα. Καλό παιδί, ήσυχο παιδί. Εξαιρετικός. Τι να πω. Οι αστυνομικές δυνάμεις χτενίζουν την περιοχή για να περισυλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο τους φανεί χρήσιμο στη συγκεκριμένη έρευνα. Ναι, γείτονας, πιο κάτω καθότανε. Με την οικογένειά του, ήσυχος, δεν είχε δώσει δικαίωμα καθόλου, τίποτα. Ξυπνούσε το πρωί, πήγαινε στη δουλειά του. Συγκλονιστήκατε όταν μάθατε σήμερα την είδηση. Βέβαια, σίγουρα, ναι. Τι μάθατε? Μάθαμε ότι το πυροβολήσανε. Είχε διαφορές, προβλήματα? Δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλά φαίνονταν ήσυχος άνθρωπος. Ήταν πατέρας 2 παιδιών? Ναι. Ναι, πατέρας 2 παιδιών και η γυναίκα του, από ό,τι ξέρω, είναι στο κρεβάτι. Η μαμά του και αυτή δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινότητα της Χρυσούπολης του Δημουνέστου από την απώλεια του άνδρα, ο οποίος δέχθηκε πειρά έξω από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν ως επιστάτης. Ναι, το κύριο που κακώς αυτό το περιστατικό που έγινε, το ξέραμε καλά, ήταν συνεργάτης μας, κάναμε και δουλειές μαζί, μας έκανε κάποιες παραγγελίες σε μάρμαρα κλπ. Από τον κύριο. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Πάρα πολύ καλό παιδί, από ό,τι το ξέρουμε εμείς, και ήσυχο παιδί. Τι ακούσατε εσείς? Δεν μπορώ να ακούσω, είναι πολύ μικρή η περιοχή και όλα αυτά που ακούγονται μπορεί να είναι και διάφορα που καλύτερα μην τα συζητήσουμε, το πάμε στο κουτσομπογείο που είναι. Ναι. Αλλά σαν άτομο, σαν Δημήτρης, και αυτά που γνωρίζαμε εμείς και με τις συνεργασίες που είχαμε, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και ήσυχο παιδί. Και άνθρωπος ήταν της γειτονιάς. Παιδί της γειτονιάς και της δουλειάς. Ναι. Ήτανε... Ακριβώς, το 1990. Και έχουμε πολλά χρόνια συνεργασία και πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε σε οικοδομές τον έχουμε πάρει, μας έχει κάνει δουλειές. Ήταν επιστάτης του τα Μάρμαρα. Εσείς μιλήσατε μήπως με το εργοστάσιο, άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι σε εσάς? Μα και εμείς είμαστε συγκλονισμένοι, δηλαδή πέσαμε από τα σύννεφα, δεν είναι. Ήταν κάτι πολύ, πολύ απότομο για μας. Δεν το πιστεύαμε κιόλας, ας πούμε, όταν τα ακούσαμε πρωί-πρωί. Και πατέρας 2 παιδιών, έτσι. Πατέρας 2 παιδιών με μια κυρία, η γυναίκα του, που έχει κάποια θέματα ιδιαίτερα και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι θλιβερά. Εξ αποστάσεως. Ναι. Τι άνθρωπος ήτανε? Φιλήσυχος. Τι να πω άλλο. Νοικοκύρης, εργατικός και φιλήσυχος. Το τελευταίο σπίτι έμεινε εδώ δεξιά. Για πείτε μας εσείς τον ξέρατε τον Δημήτρη? Δουλεύαμε μαζί με αυτόν. Ήταν τζάμι παιδί, πολύ ήρεμο. Μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα συμβεί? Όχι. Πού, εγώ το έμαθα και με πιάσαν τα κλάματα. Τι μάθατε εσείς, τι σας είπα? Ότι λέει, officer, το ξέρεις, λέει ότι πυροβόησε τον Δημήτρη. Ναι. Ήταν πατέρας και 2 παιδιών, έτσι. Ναι ρε φίλε μου, να εδώ. Έχετε μιλήσει με την οικογένεια, με κάποιον? Όχι.